Αναρωτιέμαι ποια εικόνα πρέπει να πιστέψουμε. Τη σημερινή εικόνα ή τη χθεσινή εικόνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας στην ίδια αίθουσα. Γιατί το ζήτημα μας απασχολεί. Γιατί εχθές ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας ήταν πολύ πιο συγκρατημένος στις εκτιμήσεις του για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, τονίζοντας ότι το σχέδιο Ηρακλής πρέπει να συμπληρωθεί με άμεσα μέτρα. Θα πω ποια είπε. Και δεύτερον, ότι βεβαίως δεν φτάνει το σχέδιο Ηρακλής στην πλήρη ανάπτυξή του, γιατί θα διαχειριστεί μόνο 30 δισεκατομμύρια. Και μένουν και άλλα 40. Ενώ αντίθετα σήμερα, ο Υπουργός ήταν εμφανής η αγωνία του να προσπαθήσει να πείσει. Ήταν μια φλίαρη προσπάθεια ωρεοποίησης της κατάστασης. Και βεβαίως, γενικόλογα, τοποθετήθηκε χωρίς να απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θέτουν οι φορείς. Βεβαίως, η εικόνα η σημερινή δεν είναι πρωτόγνωρη εικόνα. Την έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές. Και κάθε φορά διαψευδότανε πολύ σύντομα και μάλιστα με τραγικό τρόπο. Να θυμίσω την εικόνα αντίστοιχων υπουργών που παρουσίαζαν τα πρώτα σχέδια ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Πόσο όμορφα μιλούσαν ότι θα σωθούν οι τράπεζες, ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Και πρώτη και δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση και τρίτη ανακεφαλαιοποίηση. Να θυμίσω τις δεσμεύσεις τους ότι το ελληνικό δημόσιο και ο φορολογούμενος δεν θα βγουν χαμένοι από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? 45 δισεκατομμύρια στον κουβά. Φορτώθηκαν οι Έλληνες φορολογούμενοι 45 δισεκατομμύρια για τις δύο πρώτες ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών, τα οποία χαθήκανε. Όμως ως κρατικό χρέος παραμένουν και πρέπει να το αποπληρώσουν οι φορολογούμενοι με αιματηρό μάλιστα τρόπο. Και από αυτή την άποψη κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, ούτε πιστεύω και ο ίδιος ο σημερινός υπουργός που παρευρίσκεται εδώ, ότι τα 12 δις μπορεί και να χαθούν. Λέει ότι διασφαλίζονται γενικά, αλλά το να αποκλείσει το ενδεχόμενο δεν μπορεί, γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μιλάει για ενδεχόμενη απώλεια των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ όταν συζητάγαμε το νομοσχέδιο για τον Ηρακλή. Ένα το κρατούμενο λοιπόν είναι αυτό. Εδώ μπαίνει ένα δεύτερο ερώτημα. Είναι δυνατόν, έτσι, στην κοινωνία που ζούμε, στην οικονομία που ζούμε, κανείς να μην χάνει και όλοι να κερδίζουν, όπως παρουσίασε ο κύριος Υπουργός? Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή ούτε ο μάγος ο Χουντίνι δεν θα μπορούσε να το ισχυριστεί ότι όλοι θα κερδίσουν. Και ο Υπουργός έχει βρει το μαγικό τρόπο να βγουν κερδισμένες και οι τράπεζες και οι δανειολήπτες και η ελληνική οικονομία στο σύνολό της, όλοι μαζί και ο Έλληνας φορολογούμενος με ένα νομοσχέδιο. Πραγματικά αυτό μας ξεπερνάει στην κυριολεξία, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ίδια η πραγματικότητα διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς. Γιατί εχθές ο κύριος Τουρνάρας τόνισε ότι άμεσα πρέπει να συμπληρωθεί και το επιβεβαίωσε και ο παρευρισκόμενος Υπουργός Οικονομικών, ο προϊστάμενος του κ. Ζαβού, ότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στις τροποποίησεις για τον πτωχευτικό κώδικα και στη διευκόλυνση διενέργειας πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία, αλλάζοντας το κουτσουρεμένο αυτό νομοθετικό πλαίσιο που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τι σημαίνει αυτό? Για να είναι αποτελεσματικό πρέπει να γίνουν γρήγορα πολλοί πληστηριασμοί, άρα να σφίξει ακόμη περισσότερο η θηλιά στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Να εκβιαστούν ακόμη πιο ομά για να προσπαθήσουν να αποπληρώσουν με όποιο τρόπο μπορούν τα δάνειά τους, για να μην χάσουν την πρώτη τους κατοικία και να μην βγει στον πληστηριασμό, που βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση έχει φροντίσει να γίνουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, να γίνει διώνυμο η παρεμπόδιση των πληστηριασμών και μια σειρά άλλα τέτοια θεάρεστα μέτρα. Εμείς το λέμε καθαρά, υπάρχουν αντιθέσεις και ανταγωνιστικά συμφέροντα. Οι τράπεζες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Είναι κεφαλαιοκρατικά ιδρύματα και αποσκοπούν στο κέρδος.
όπως όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι τράπεζες μεγάλους επιχειρηματικούς όμιλους. Και βεβαίως δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, άμα πούμε για τις πολυμετοχικές και πολυκλαδικές επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν μέσα μετοχές τραπεζών, ναυτιλιακών εταιριών, βιομηχανιών και μια σειρά άλλων κλάδων της οικονομίας. Και οι τράπεζες επί της ουσίας εκμεταλλεύονται τις ανάγκες με σκοπό το κέρδος. Ποια ανάγκη? Παροχή ρευστότητας για τις ατομικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους αγρότες ή τις ανάγκες τις οποίες για στέγαση, τις στεγαστικές ανάγκες μιας λαϊκής οικογένειας. Για να βγάλουν κέρδος, τις λαϊκές ανάγκες εκμεταλλεύονται για να κερδίσουν. Δεν είναι υποφιλανθρωπικά. Και από αυτή την άποψη, το τελειώνω με αυτό, κύριε Υπουργέ. Το βασικό ερώτημα, το τρίτο και βασικό ερώτημα είναι ποιος θα χάσει και ποιος θα κερδίσει. Εμείς λέμε λοιπόν ότι από το σχέδιο Ηρακλής κερδισμένες θα βγουν οι τράπεζες. Και θα χάσουν και τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά και οι ατομικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, τα επαγγελματικά λεγόμενα δάνεια σε επαγγελματίες, αγροτοκτηνοτρόφους και λοιπούς. Όπου θα δουν τα περιουσιακά του στοιχεία να βγαίνουν στον εκπληστηριασμό. Εμείς είμαστε αντίθετη ακριβώς μεριά. Και με την πρόταση που είχαμε καταθέσει και έχει απορριφθεί από μια σειρά διεδοχικές κυβερνήσεις, λέγαμε ότι πρέπει να χάσουν οι τράπεζες. Αρκετά πλήρως ο φορολογούμενος για τη σωτηρία των τραπεζών, πρέπει πολύ, καλά, πολύ βαθιά να βάλουν το χέρι οι μέτοχοι των τραπεζών, γιατί γνώριζαν τι αγόραζαν στην τρίτη ανακεφαλαιοποίηση. Γνώριζαν ότι αγόραζαν τράπεζες οι οποίες είχαν σκελετούς στα ντουβάρια τους με τα κόκκινα δάνεια. Άρα λοιπόν, εφόσον το γνώριζαν, πρέπει να υποστούν και τις συνέπειες της απομείωσης και των τόκων αλλά και των κεφαλαίων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυρία και τους επαγγελματίες. Αυτή είναι η διέξοδος για να μπορέσει να ανακουφιστούν οι επαγγελματίες, οι αγρότες, τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυρία. Να πληρώσουν λοιπόν οι μεγαλομέτοχοι των επιχειρήσεων, των τραπεζικών επιχειρήσεων. Και όχι πάλι ο λαός, είτε με τον εκβιασμό να περιορίσει οποιασδήποτε άλλες δαπάνες μόνο και μόνο για να αποπληρώσει τα δάνεια, είτε με την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων των υπερχρεωμένων οικοκυριών και επαγγελματιών. Ευχαριστώ πολύ.